Τι λες, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση για τις ευρωεκλογές, θέλεις? Ναι, θέλω. Ωραία. Και βλέπω ότι και ο καλεσμένος μας είναι έτοιμος, οπότε μια χαρά να πάμε μέχρι την Αθήνα. Δεν ξέρω, λογικά, δεν ξέρω που θα το... Ναι, στην Αθήνα πιστεύω να τον πετύχουμε, γιατί έχει οργώσει όλη τη χώρα. Δεν έχει αφήσει τίποτα που να μην έχει πάει, να μην έχει τρέξει. Νικόλας Φαραντούρης λοιπόν μαζί μας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο Ηράκλειο, καλησπέρα στην Κρήτη. Χαίρομαι που η σύνδεση αυτή, η τελευταία ενδεχομένως της ημέρας και της προεκλογικής περίοδου, συμπίπτει με την εκπομπή σας, με το κανάλι μας και με την επικοινωνία διημών και τους κριτικούς. Είναι η τελευταία, κύριε Φαραντούρη, για σας, απόψε. Έχω ακόμα μία σύνδεση. Λέγαμε ότι θα κλείσετε μαζί μας. Μπα, δύσκολο. Μέχρι τις 12 πιστεύω, κύριε Φαραντούρη, κάτι έχετε ακόμα, έτσι δεν είναι? Έχετε οργώσει έτσι κι αλλιώς όλη τη χώρα και τα μέσα, προσπαθώντας να επικοινωνήσετε με τον κόσμο τις ιδέες σας, τις απόψεις σας και βεβαίως όλα αυτά που έχετε σκοπό να διεκδικήσετε εφόσον εκλεγείτε. Η τελευταία μου σύνδεση είναι μέσω Web TV. Θα προηγηθεί ένα TikTok με τον συνάδελφό μου, τον καθηγητό διεθνολόγο, τον Θανάση Γραμμένο, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά είναι TikTok, δεν είναι τηλεόραση. Και μέσω Web TV, διαδικτυακά, πάλι δεν είναι τηλεόραση, είναι Web TV, με τον εμβληματικό δημοσιογράφο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είναι συνταξιούχος πια, τον Παντελή το Σαββίδη στην ΕΡΤ 3 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, πώς δεν θυμόμαστε. Ο Σαββίδης και ο Παντελής Σαββίδης. Την εκπομπή Ανιχνεύσεις, που ασχολιόταν με θέματα ιστορικά, πολιτισμικά, διεθνοπολιτικά, μου έκανε την τιμή να με φιλοξενήσει. Είναι μια τιμητική πρόσκληση, γιατί και εγώ τα νεανικά μου και φοιτητικά μου χρόνια τα πέρασα με την ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3 και τον Παντελή Σαββίδη. Και θα έχω λοιπόν, έτσι να ολοκληρώσω, αλλά από πλευράς τηλεοπτικής καθαρά περιφερειακής, μαζί σας, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, διότι και γουρλίδικη είναι η Κρήτη και αγαπημένη μου. Το ξέρετε. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί και ο χρόνος πιέζει, ο τηλεοπτικός, τα ξέρετε. Λοιπόν, πάμε φρέσκα κουλούρια. Βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κλίμα πόλωσης στις τελευταίες μέρες και πάμε έτσι στην κάλπη και βλέπουμε ότι και τεράστια συζήτηση για το πόθεν έσχες Κασελάκη, κύριε Φαραντούρη. Βλέπουμε πολλές αντεκλήσεις, διαξηφισμούς πολιτικούς. Εντάξει τώρα, αυτά. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κοιτάξτε, μερικές ώρες πριν από τις ευρωεκλογές είναι η συγκυρία που συζητάμε και νομίζω όλοι πρέπει να εστιαστούμε στα μεγάλα θέματα. Και επειδή εκπέμπουμε στην Κρήτη, πρέπει να σας πω ότι επειδή την προεκλογική μου περίοδο, την προεκλογική μου αυτή πορεία σε όλη την Ελλάδα την ξεκίνησα από την Κρήτη, θυμάστε όταν πριν από κάποιους μήνες με φιλοξενήσατε στο κανάλι και εκεί με ρωτήσατε κιόλας αν θα κατέβω υποψήφιος ευρωβουλευτής και το είπα ότι σκοπεύω να θέσω τον εαυτό μου. Όχι, δεν σας είχαμε ρωτήσει, το είχαμε πει ως δεδομένο, αν θυμάστε καλά. Όχι, και εγώ βέβαια είχα επιφυλαχθεί των διαδικασιών των εσωτερικών. Σωστά. Αλλά επειδή ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση από την Κρήτη και δεν ήταν τυχαίο ότι άνοιξα και εγώ την προεκλογική μου αυλαία με την επίσκεψη στο Ηράκλειο, έτσι ξεκίνησα και κλείνω με συζήτηση και αναμετάδοση στο Ηράκλειο, θέλω να πω ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό να βρεθώ και τιμητικό να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου εκεί πάνω σε δύο μέρες. Αν μου κάνει την τιμή ο ελληνικός λαός και ο κρητικός λαός. Είμαι νησιώτης. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι απομονωμένος από τη θάλασσα αφενός, αφετέρου να είσαι φορέας μακραίωνης παράδοσης, πολιτιστικής, ιστορικής. Καταλαβαινόμαστε οι Κεφαλονίτες και οι Κρητικοί. Θέλω να σας εκπροσωπήσω με όλες μου τις δυνάμεις, με διεκδίκηση, με ενθουσιασμό, με αποτελεσματικότητα. Όλο αυτό το διάστημα που έχω επισκεφτεί την Κρήτη ως υποψήφιος ευρωβουλευτής και πολύ πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα πάλι ήμουνα στα μέρη σας και πάλι φιλοξενήθηκα στον σταθμό σας με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Έχω καταγράψει τα πάντα. Υποδομές, δίκτυα, εκπαιδευτικό σύστημα, πανεπιστήμια, υγειονομική κάλυψη, θέματα τουρισμού, οικονομικά, στέγασης, χωροταξικής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος, ενεργειακής επάρκειας. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχω καταγράψει από την Κρήτη. Και ως νησιώτης θέλω να είμαι η δική σας δυνατή κριτική εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο. Και επίσης, τα μεγάλα ζητήματα που μας περιμένουν, παιδιά, από τη Δευτέρα, όσοι από εμάς τιμηθούν με την ύψιστη
τιμή να εκπροσωπήσουμε τον ελληνικό λαό στο κέντρο λήψη των αποφάσεων, θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια Ευρώπη που συνεχώς διασπάται. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ακροδεξιά, έναν φασισμό και έναν ναζισμό που ξαναγεννιέται μέσα από τις τάχτες του και τον βλέπουμε να φτάνει μέχρι τα κυβερνητικά αξιώματα. Πριν από 10 μέρες στο Μιλάνο έκαναν παρέλαση μελανοχύτονες, απόγονοι του Μουσολίνη, τα παιδιά του Μουσολίνη με τα χέρια προτεταγμένα. Η κυρία δηλαδή, Μελώνη στους... έχει χαρακτηρίσει έτσι και αλλιώς το Μουσολίνη το μεγαλύτερο Ιταλό πολιτικό, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο αυτό, η κυρία Μελώνη συζητάει και φλερτάρει με την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για την επανεκλογή της στη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν μας απήντησε στην πρόσφατη ακροαματική διαδικασία η κυρία Μελώνη αν θα δεχθεί να συνεργαστεί με φασιστικές και ακροδεξιές δυνάμεις προκειμένου να παραμείνει στο θόκο της. Πολλά θέματα. Και ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κρήτη μας, τα ζητήματα της νησιωτικότητας, τα ζητήματα της ενεργειακής επάρκειας, του περιβάλλοντος, της νεανικής επιχειρηματικότητας, της υγειονομικής κάλυψης. Είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μου αυτά. Πιστεύω ότι πρέπει να εκπροσωπηθεί με νησιωτική παρουσία η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Διότι η νησιωτικότητα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει καλύτερα τα προβλήματα της Κρήτης εάν δεν ζήσει σε ένα μεγάλο νησί και δεν καταλάβει ποια είναι τα προβλήματα του πηγενέλα στο υδροκέφαλο αθηναϊκό κέντρο. Ναι, κύριε Φαραντούρη, εσείς από τα προβλήματα που είδατε από κοντά στις επισκέψεις σας εδώ στην Κρήτη και τις παθογένειες που αντιμετωπίζει το νησί και τα ελλείμματα, τι σας έκανε έτσι περισσότερο εντύπωση που θα πρέπει να δοθεί και βάρος από αυτά που είχατε την ευκαιρία να δείτε η διεισόμαση, όπως λέμε? Λοιπόν, τρία πράγματα. Καλά, γενικώς για τη χώρα, πρώτο και χειριότερο βάζω το δημογραφικό. Ως πατέρας τριών παιδιών και εγώ και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος χιλιάδων παιδιών βλέπω το μέλλον της πατρίδας μου μέσα από τα μάτια των παιδιών. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχει πατρίδα. Άρα το δημογραφικό είναι το πρώτο και κυριότερο. Και να μιλήσουμε για το δημογραφικό, γιατί ακούω και διάφορα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή... Υπουργείο Οικογένειας, στεγαστική πολιτική. Τι Υπουργείο Οικογένειας όταν ένα ζευγάρι δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος ή δεν μπορεί να πληρώσει το νίκη του για να κάνει ένα παιδί ή του δίνει 2.000 επίδομα κάθε γέννηση τη στιγμή που δίνει 8.000 για την προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκίνητου από το εξωτερικό. Αλλά μην το πιάσουμε αυτό. Με ρωτήσατε συγκεκριμένα πράγματα, να σας απαντήσω για την Κρήτη. Για την Κρήτη, ναι. Τρία πράγματα θέλω να ιεραρχήσω. Πρώτον, υποδομές. Δεύτερον, εκπαίδευση. Και μάλιστα πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τρίτον, υγεία. Mm-hmm. Υποδομές. Τι να πω, το γνωστό κοινότοπο ότι, για παράδειγμα, ακόμα και ένας οδικός άξονας που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2020, βρισκόμαστε στο 2024 και επαναδημοπρατούνται οι μελέτες του 2019 και ακόμα στα ντουλάπια μας είναι... Τα σχέδια του 19 για την επέκταση του οδικού άξονα, μίλαμε για αστειότητα, για το ΒΟΑΚ μιλάω. Uh-huh. Για την υγεία επισκέφτηκα νοσοκομεία, επισκέφτηκα το Βενιζέλιο, επισκέφτηκα το νοσοκομείο, το Πεπάγνη, έχω επισκεφτεί όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Έχω προσωπική άποψη για τις καθυστερήσεις και για τις ελλείψεις. Και επειδή αναφερθήκατε πριν και στον Υπουργό Υγείας που δεν επισκέφθηκε τον νησί μας, πρέπει να σας πω ότι θα έπρεπε να επισκεφθεί πρώτα το νησί μας. Δεν μπορεί να γίνονται καταγγελίες ότι πεθαίνουν άνθρωποι. Σχεδόν το ξεχάσαμε ότι πριν από τρεις μήνες πέθανε ένας συμπατριώτης μας στην Κρήτη επειδή βολόδερνε, γιατί δεν μπορούσε να βρει το φάρμακό του και δεν μπορούσε να πάρει ραντεβού να κάνει μια εξέταση σπιθυρογράφημα. Το θυμάστε? Βεβαίως. Αλίμονο, εμείς το είχαμε αναδείξει εδώ, η Κρήτη TV. Ξέρετε κάτι, πολλοί ξεχνάμε. Εγώ δεν ξεχνώ. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Έχουμε στολίδια στην Κρήτη. Στολίδια στην Κρήτη. Το Ευρωπαϊκό, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιό μας, το Ηράκλειο, στολίδια πανεπιστημία. Τα ιδρύματα που βγάζουν απόφοιτους πρώτης κατηγορίας. Έχω και εγώ πάρα πολλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Mm-hmm. Πολλά τμήματα είναι έτοιμα να κλείσουν. Δεν έχουν ούτε χαρτί υγείας. Τα έξοδα δεν φτάνουν ούτε για το λογαριασμό του ρεύματος. Μιλάμε για πολυτεχνικές σχολές, μιλάμε για σχολές πληροφορικής, γεωπονικής, στην πρώτη γραμμή της επιστήμης, αγαπητοί φίλοι. Στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών του τόπου. Και είναι έτοιμες να κλείσουν, γιατί δεν ασχολείται κανένας, γιατί τους λέει: δεν βαριέσαι, ας κλείσει, θα πάει το παιδί έξω να δουλέψει, ή θα φτιάξουμε κανένα ιδιωτικό να πάει να πληρώσει, να μορφωθεί. Δεν είναι έτσι.
Αν θέλεις έναν τόπο να τον κρατήσεις δυνατό, πρέπει να τον στελεχώσεις με εκπαίδευση και υγεία. Και επίσης, εφόσον έχουμε τέτοια διαμάντια, γιατί δεν τα περιφρονούμε και τα πετάμε στις λάσπες? Άρα λοιπόν, δίκτυα, παιδεία, η οποία είναι σύμφυτη όχι μόνο με την εκπαίδευση, αλλά σχετίζεται και με την έρευνα, θα μπορούσαν να γίνουν ερευνητικά κέντρα εξαιρετικά. Με χρήματα, με συνεργασίες, με πολλά. Μην περιμένετε να έρθει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κρήτη, αυτά που λένε. Τα είναι αρλούμπες. Θέλουν να φτιαχτούν ένα-δυο ιδιωτικά κολέγια στην Ομόνοια και στο Σύνταγμα, να οικονομήσουν, η CVC να φτιάξει καμιά ιατρική σχολή για να έχει έτοιμα γρανάζια για τα νοσοκομεία της. Το μεγάλο κερδοσκοπικό φαντ που επενδύει στην Ελλάδα και έχει αγοράσει όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τις εταιρείες Γάλακτος και έχει φτιάξει ένα κρατεό μονοπόλιο και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα έρευνα, καινοτομία, πατέντες, ευρεσιτεχνίες, απίστευτη ερευνητική δραστηριότητα. Αλλά, κύριε Φαραντούρη, βέβαια η έρευνα διαχρονικά στην Ελλάδα δεν είχε τη στήριξη που θα έπρεπε, έτσι? Δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Διαχρονική η παθογένεια είναι αυτή. Προσέξτε, καμία αντίρρηση, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια έχει διολυστήσει στο 1/5 οι δαπάνες για την έρευνα. Και θα μου πείτε και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Κάτι έκανε περισσότερο από αυτό που γίνεται σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αδόκιμο να συγκρίνουμε την περίοδο 15-19 που ήμασταν στην κατηγορία σκουπίδια. Σκουπίδια ήταν τα ομολογά μας, πτωχευμένη χώρα, στα τάρταρα, με τη σημερινή περίοδο εκτός μνημονίων, με τους κρουνούς της χρηματοδότησης ανοιχτούς, με ένα ταμείο ανάκαμψης από εδώ μέχρι τα κύθυρα, με 37 δισεκατομμύρια να περιμένουν για ερευνητικές μελέτες και πρωτοβουλίες, και με δανεισμό της χώρας με επιτόκια Γερμανίας λόγω πανδημίας και ποσοτικής χαλάρωσης. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Και η υποχρηματοδότηση να είναι τραγική και να μας λένε κιόλας ότι εντάξει είναι τραγική, γιατί θα υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια να καλύψουν το κενό. Άρα λοιπόν, οι τρεις προτεραιότητες μου για την Κρήτη είναι δίκτυα και υποδομές. Να αναβαθμιστούν τα δίκτυα. Δεν αναφέρομαι μόνο στα οδικά δίκτυα. Αναφέρομαι στα δίκτυα τα ενεργειακά και τα δίκτυα επίσης τα τηλεπικοινωνιακά. Έχω άποψη. Τα ενεργειακά δίκτυα. Η Κρήτη μπορεί να είναι ενεργειακά αυτόνομη σε μερικά χρόνια. Αρκεί να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και σε αυτό που ονομάζουμε ενεργειακή δημοκρατία. Να μπορείτε εσείς να παράγετε τη δική σας ενέργεια. Να μπορεί ο καθένας να παράγει τη δική του ενέργεια και όχι να έρχονται να φυτεύονται 3-4-5 ανεμογεννήτριες ανά τετραγωνικό στρέμμα από 5 εταιρείες όλη την Ελλάδα και ο πολίτης να μην αισθάνεται ότι υπάρχει κάποια ανταποδοτικότητα, κάποιο όφελος για αυτόν. Έτσι. Ενεργειακή δημοκρατία σημαίνει φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας από τον καθένα μας, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στη Σκανδιναβία, στη Γερμανία υποχρεωτικά 50% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, πρέπει να περνάει μέσα από ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή συλλογικές μορφές παραγωγής ενέργειας σε γειτονιές, σε δήμους, σε περιφέρειες και ούτω καθεξής. Σε συγκροτήματα με χαμηλά rates, με χαμηλές ταρίφες και κυρίως με τη δυνατότητα τη θεσμική. Σήμερα, αν θέλει να παράγει κάποιος τη δική του ενέργεια στο σπίτι του, σε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ στη στέγη του, δεν μπορεί. Υποχρεωτικά συνδεθεί με μια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, μία από τις 4 μεγάλες, και να πληρώνει την ταρίφα και τη σύνδεση. Υποχρεωτικά. Σας λέω μερικά πράγματα. Άρα, έχουμε ενεργειακά δίκτυα, δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών. Πρέπει οι εταιρείες τηλεπικοινωνίων να επενδύσουν σε οπτικές ίνες, σε γρήγορο ίντερνετ. Έχουμε το πιο αργό ίντερνετ στην Ευρώπη. Έχουμε την ακριβότερη κινητή τηλεφωνία στην Ευρώπη και τις υψηλότερες χρεώσεις στην Ευρώπη. Ποιος το λέει αυτό? Η Διεθνής Οίκη Αναλύσεων. Τις επικαλέστηκα πρόσφατα, χθες και προχθές, σε τηλεοπτικούς σταθμούς και φώναζα μάλιστα ότι πρόκειται για ένα σκληρό ολιγοπόλιο που παραπέμπει σε καρτέλ. Τρεις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που έχουν φτιάξει ένα ολιγοπόλιο εκεί πέρα, κάθονται πάνω από τις υπηρεσίες που παρέχουν, δεν έχεις να πας και πουθενά αλλού. Μία από τις τρεις θα διαλέξεις, Κοσμοτέ, Wind και Vodafone, και τα χαγείρευε μετά. Αυτά τα πράγματα, ιδίως για την Κρήτη που είναι στην πρώτη γραμμή του τουρισμού και της εξωστρέφειας της χώρας, είναι απαράδεκτα, αδικαιολόγητα. Άρα λοιπόν, υποδομές, παιδεία, υγεία για την Κρήτη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλίες, με ερωτήσεις στην Κομισιόν, με επιτόπια παρέμβαση του Ευρωβουλευτή. Από το Σεπτέμβριο οι Ευρωβουλευτές, βάσει της αλλαγής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μου πείτε ποιος θα ξέρει αυτά και ποιος ασχολείται. Όλοι ασχολιόμαστε με το πώς ενέσχεσαι. Βάσει του εσωτερικού κανονισμού του καινούριου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούν οι Ευρωβουλευτές να κάνουν και επιτόπιους ελέγχους, να περιοδεύουν, να επισκέπτονται και να ζητάνε έλεγχο ακόμα και από την εκτελεστική εξουσία στα κράτη-μέλη, τις κυβερνήσεις. Δεν περιορίζεται μονάχα στο κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Κομισιόν, στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωβουλευτές αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο και ως νομοθέτες και
και ως ελεγκτές της εκτελεστικής εξουσίας. Φοβερά πράγματα. Ο Ευρωβουλευτής πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα, και γι' αυτό και εγώ συναισθανόμενο στην ευθύνη απευθύνομαι στους κριτικούς και στις κριτικές με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, ότι έχει τεράστιες εξουσίες, πολύ μεγαλύτερες από ενδεχομένως έναν εθνικό βουλευτή ή ακόμα και έναν υπουργό. Αυτό γιατί σημαίνει, κύριε Φαραντούρη, ότι όταν θα βρεθούμε ενώπιον της κάλπης θα πρέπει να αποφασίσουμε με βάση τις γνώσεις, τις ικανότητες, την προσφορά, ίσως την εμπειρία, σωστά? Με βάση το αν έχει πρώτον επίγνωση ο καθένας μας τι πρόκειται να αναλάβει, δεύτερον τι μπορεί να κάνει και τρίτον τι θέλει να κάνει. Πρέπει και να μπορείς και να θέλεις να έχεις πολιτική βούληση, ενδεχομένως να τα βάλεις με ισχυρά καρτέλ, να μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο στα αγγλικά, στα γαλλικά, να μιλήσεις. Να έχεις, κύριε Φαραντούρη, να έχεις και κάποιες γνωριμίες, να ξέρεις και λίγο το know-how, πώς να κινηθείς. Το λέω γιατί εσείς το έχετε αυτό, είναι η αλήθεια. Μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο, ρε παιδιά, να μιλήσεις. Υπάρχουν ευρωβουλευτές που δεν μιλάνε αγγλικά, τώρα συνεννοούμαστε. Και η γλώσσα εργασίας είναι η ξένη γλώσσα. Δεν μπορείς να είσαι στο δείπνο εργασίας ή στο γεύμα ή σε ένα τηλέφωνο με το μεταφραστή σου. Μετά λέμε ποια είναι η εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για πρακτικά θέματα. Εγώ με πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων κατέθεσα την υποψηφιότητά μου ως καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου 25 χρόνια και δικηγόρος 25 χρόνια στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες. Γνωρίζω πώς να διεκδικήσω για τον κριτικό και την κριτικιά, για τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Δεν θα πάω εκεί να κάνω το αγροτικό μου, ούτε θα πάω να πιω μπύρες στην Grand Plus. Πίνω μπύρες και στα λιοντάρια. Δεν είναι ανάγκη να πάω στην Grand Plus. Σωστή. Που είναι, κύριε Σεμπαρόδο, πολύ όμορφη όμως. Κύριε Φαραντούρη, να το πούμε κι αυτό. Τα λιοντάρια είναι πολύ πιο όμορφα, πιστέψτε με. Και εμείς προσυπογράφουμε, αλλά ένα ταξιδάκι μέχρι εκεί μια χαρά ήταν. Ναι, δεν είναι και άσχημα στην Grand Plus. Κοιτάξτε, εγώ σκοπεύω να καθιερώσω τακτικές επικοινωνίες, τακτική ενημέρωση όλων των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, προκειμένου με τη σειρά τους να ενημερώνουν την κοινή γνώμη στον τόπο από τους οποίους προέρχονται. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι έχω μεγάλη εκτίμηση στα περιφερειακά κανάλια Καλή Ώρα. Και μικρότερης εμβέλειας κανάλια από το δικό σας. Το δικό σας είναι σημαντικό και μεγάλο. Μιλάω για τον περιφερειακό τύπο, είτε τηλεόραση, είτε ραδιόφωνο, είτε εφημερίδα. Γιατί? Γιατί αφουγκράζεται καλύτερα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και δεν αναλύσκεται στα ζητήματα του κέντρου. Θεραπεύει και την ειδησιογραφία του κέντρου, αλλά αναδεικνύει και ζητήματα τα οποία είναι κρίσιμα για την καθημερινότητα των περιφερειών. Κύριε Φαραντούρη, επειδή εσείς τα γνωρίζετε τώρα και είστε έμπειρος και ξέρετε ότι και ο διαφημιστικός χρόνος είναι απολύτως σεβαστός και πρέπει να τηρηθεί, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να σας ευχηθούμε καλή τύχη για την Κυριακή. Και καλή δύναμη. Και όπως σας είπαμε και την προηγούμενη φορά, και εσείς και εμείς έχουμε καθιερώσει εδώ την ώρα ελέγχου. Βέβαια, αξιολόγηση έλεγχος. Αξιολόγηση και έλεγχος, όποιος εκλεγεί και έχουμε... Όχι εσύ, με το καλό εκλεγό δεσμεύομαι ότι θα καθιερώσουμε και μαζί μια ώρα λογοδοσίας. Φαραντούρη, τι έχεις μπροστά σου, τι έκανες, τι δεν έκανες και γιατί δεν έγινε ή πώς έγινε και τι περιμένουμε. Τέλεια. Σε τα κανονικά διαστήματα, έτσι ώστε και η Κρήτη να γνωρίζει, εάν με το καλό με τη τιμήσει με την εμπιστοσύνη της, ότι θα έχει έναν ευρωβουλευτή που θα λογοδοτεί τακτικά ενώπιον της. Κύριε Φαραντούρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια χαρά.